Ο κύριο Τεχαρόπουλο είναι μαζί μα. Γεια σα, κύριε Τεχαρόπουλο. Καλημέρα σα. Καλημέρα καλημέρα, 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 Λοιπόν, ε, έχουμε καταγγελίε από τον κύριο Κασελάκη. Πρι, Σοβαρέ. Μπαμσα... Θέλετε να πείτε για τον κύριο Σαμαρά. Ε, γιατί έβλεπα, Ορίστε, και τα προηγούμενα. Παρακαλώ. Θα σα πω λίγο το εξή. Ναι. ότι Γιατί είναι σημαντικό γεγονό για τη χώρα με την έννοια ο πρώην Πρωθυπουργό διαγράφεται από τον νυν Πρωθυπουργό για θέματα μάλιστα εξωτερική πολιτική ναι. τα οποία αναφέρονται. Αυτό όταν ε, η χώρα κυβερνάται είναι ένα ζήτημα που αφορά το κυριότερο που αφορά μέσα στη χώρα. Και θέλω να πω ότι ο κυριάκο Μψοτάκη προεκλογικά. Ω αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση, ειδικά στα θέματα εξωτερική πολιτική, τα χειρίστηκε με έναν τρόπο απολύτω μικροκομματικό. Μίλησε η κυβέρνησή του, στελέχοι του, βουλευτέ του, μίλησαν με απαράδεκτου όρου για έλλειψη πατριωτισμού. Ε, θυμάστε τι κάνανε σε σχέση με τη Συμφωνία των Προσπών και το Μακεδονικό. Ε, στη συνέχεια λοιπόν δέχεται από τον uh, Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία ο ίδιο έκανε. Το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι πριν από λίγο καιρό μίλησε ο Κυριάκο Τζοτάκη στη Βουλή για τον πατριωτισμό ότι είναι το τελευταίο καταφύγιο των απαταιώνων. Τη στιγμή που το άκουγα, θεωρούσα πραγματικά ότι μιλούσε στον καθρέφτη του σε σχέση με το ότι είχε κάνει προεκλογικά, το λέω. Και βεβαίω, όπω έστρωσε, κοιμάται αυτή τη στιγμή για τα θέματα εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουργικά, στα οποία θέλω να πω ποιο είναι το κρίσιμο για μα. Ποιο είναι το κρίσιμο. Πιο. Στο ότι δεν υπάρχει η ενημέρωση η οποία θα έπρεπε σε όλα τα θέματα εξωτερική πολιτική αυτά τα χρόνια. Από τα ελληνοτουρκικά στο ουκρανικό και οτιδήποτε. <τίποτα>, δεν μαθαίνουμε, <μαθαινουμε> τα περισσότερα. Θα σα πω, μαθαίνουμε πούμε, για το ουκρανικό, μαθαίνουμε τα, περισσότερα από, από, από ξένε χώρε, από άλλε χώρε. Ζητούμε ενημέρωση στο ανώτατο επίπεδο, να υπάρχει στο ανώτερο. Δεν γιατί δεν υπάρχει Επιμένω ότι είναι εκ των δεν ξέρουμε πολλέ φορέ στρατηγική. Αυτή τη στιγμή ακολουθείται, το έχουμε πει εξάλλου, το έχουν πει και πάρα πολύ τα σχετικά με τις μυστική διπλωματία και το καθεξής, αλλά εδώ το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει, κατά την άποψή μου, εγώ δεν έχω την άτσις του κυρίου Σαμαρά στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα. Εγώ έχω τις απόψεις ότι δεν είναι πειρατή. Αυτά τα έλεγε ο, ο, Σαμαρά, ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη, ότι δεν κάνει καν διάλογο με τους πειρατέ. έτσι δεν είναι. Δεν τα έλεγε τώρα, δεν τον είχε διαγράψει. Όταν έκανε διάλογο ο Μητσοτάκης, τα έλεγε πριν ένα χρόνο, νομίζω στην καθημερινή το είχε πει. Το είχε δηλώσει μια συνέντευξη του γραπτή τότε ε, στην καθημερινή. Λέω λοιπόν όμως ότι από τη μία πρέπει να Υπάρχουν ξεκάθαρε κόκκινε γραμμέ στο διάλογο, ο οποίο βεβαίω και πρέπει να γίνεται, yeah. αλλά στη βάση των πάγιων θέσεων τη χώρα. Με πάμε λίγα τώρα. λόγια, όπω τρώνε έτσι κοιμάσαι και, και δυστυχώ η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τον κ. Μητσοτάκη δυστυχώ για τη χώρα χειρίζεται τα θέματα εξωτερική πολιτική με μικροκομματικού όρου και όχι με όρου εθνικού συμφέροντο πολλέ φορέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του ΣΥΡΖΑ και αρχή να κάνουμε από τι καταγγελίε από την πλευρά Κασελάκη. Σχετικά ο... με μια εθνική τραγωδία. Ο Στέφανο Κασελάκη δεν είναι πια μέλο στο μάτι. Ο Στέφανο Κασελάκη δεν είναι πια μέλο του κόμματο. Ναι, αλλά όπω ε, λέγατε και τον Σαμαρά είναι πρώην πρόεδρο. Βέβαια. Είναι πρώην πρόεδρο. <Και> ο Σαμαρά είναι μέλο τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτή τη Νέα ναι, Δημοκρατία. Ναι. Ο Στέφανο Κασελάκη με όσα λέει και κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα επιβεβαιώνει ότι ορθώ ε, έγινε τότε η μορφή, έφυγε από πρόεδρο του κόμματο ναι. και ούτω καθεξή. Όλα όσα κάνει αποδεικνύουν και νομίζω προβληματίζουν πλέον και όλα τα μέλη του κόμματο. Ναι. Ακόμα και αυτού οι οποίοι. Εκείνα τα μέλη τα οποία ω πρώτη κίνηση πιθανόν α, τον ακολούθησαν. Τα ελάχιστα αυτά μέλη ναι. που ακολούθησαν προβληματίζουν ότι όλη η στρατηγική του δεν ήταν στρατηγική η οποία είχε ω στόχο ε, το χώρο τη αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, αλλά είχε ω αποτέλεσμα α, να διαλύσει ότι υπήρξε αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και στο χώρο. Αυτό είναι, νομίζω επιβεβαιώνεται αυτές τις μέρες. Μεγαλύτερη επιβεβαίωση από αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Mm -hmm. Εμείς ξέρετε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή το λέω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν. Την Κυριακή mm -hmm. έχουμε εκλογή Προέδρου. Mm -hmm. Και μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν και τα μέλη του κόμματο και όποιο θέλει να γραφτεί εκείνη τη μέρα μέλο του κόμματο. Όπω το Πασόκου δηλαδή. Όπω ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά και Α. επί. επί... Ε, την προηγούμενη φορά που ήταν είναι. Ο, η... ο Κασελάκη και όταν είχε επανεκλεγεί ο Αλέξη Τσίπρα. Άρα την Κυριακή είναι μια, ε, κατά την άποψή μου, γιορτή συμμετοχική στην οποία οφείλουμε όλοι με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή να επιβεβαιώσουμε ότι okay. εδώ ο χώρο είναι ζωντανό. Θα παραμείνει ζωντανό για να ασκεί προοδευτική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτό ο χώρο, ο προοδευτικό τη αριστερά, τον χρειάζεται κατά την άποψή μου. Ναι. Τον χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Βεβαίω ανασυγκροτούμενο, βεβαίω να ξεπεράσει αυτό που συνέβη ένα τελευταίο χρόνο. Ξέρετε, εγώ και πολλέ φορέ και δημόσια και στα όργανα, τον ένα, ένα, ένα τελευταίο χρόνο ήμουν ξεκάθαρο για τι θέσει μου απέναντι σε αυτό που συνέβη, αυτή την Μάλιστα. κακή παρέθεση η οποία υπήρξε για τον χώρο τη αριστερά τον προηγούμενο χρόνο. Λέω λοιπόν τώρα όμω ότι ναι. οφείλουμε όλοι. Να συμμετέχουμε και καλό τον κόσμο σε αυτή την. Το όλοι δεν ξέρω κατά πόσο έχει. θα ισχύει, γιατί μπορεί από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα να περάσετε και ουσιαστικά πια, και τυπικά μάλλον, στη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Να, τη... να φύγετε από τη, από τη... Από τη... Από τη... θέση τη αξιωματική <σχει> αντιπολίτευση. Στη Βουλή εννοείται. Στη Βουλή. Και θέλω να μα πείτε τι λέτε σε αυτού του βουλευτέ, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν παρετηθεί αλλά ενδέχεται να. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι τι θέσει αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση δίνει ο λαό. Και το λέω αυτό διότι επειδή ο ελληνικό λαό μα έδωσε θέση εξωματική αντιπολίτευση. Στις... Τίσου... Εκεί όσοι παρετούνται το λαό και του Ναι, 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 ό, θα, θα, ναι, καταλήξω, ναι θα, θα, καταλήξω, ναι, θα σα πω κάπου. Θα ναι. καταλήξω. Ναι, επειδή τι θέσει αυτέ έδωσε, ναι, τις, ναι. τις ναι. έδωσε ο ελληνικό λαό στι βουλευτικέ ναι. εκλογέ. Μάλιστα στο χειρότερο ποσοστό στι βουλευτικέ εκλογέ. Και όχι μακριά, πριν ένα χρόνο ε, ε, πρόσφατα έγιναν ευρωεκλογέ και πάλι ήμασταν στη δεύτερη θέση. Mm -hmm. Θέλω να πω ότι εδώ τίθεται ένα διαφορετικό ζήτημα από ό,τι όλε τι άλλε φορέ. Ότι πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά, βέβαια, όλοι ότι αυτό το ζήτημα, ε, το θέμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ένα θέμα εντελώ θεσμικό. Με ρωτάτε τι θα έλεγα. Αυτό που, που λέω είναι αυτό που είπα και προηγουμένω. Είναι ότι με όσα έκανε και κάνει ο Στέφανο Κασαλάκη. Όσε ή όσοι ακόμα και να το σκέφτονται και να το σκέφτηκαν, θα βρεθούν οι ίδιοι πολύ γρήγορα προβληματισμένοι και εκτεθειμένοι από αυτά τα οποία λέει ναι. ο ίδιο ο ε, Στέφαν ε, Κωνσταλάκη. Οι σύντροφοί σα στη Νέα Αριστερά πρέπει να επιστρέψουν, ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κάνει άλλο κόμμα. Κάναν το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, και πάλι δεν είναι υποχρεωμένο ο κόσμο να το ξέρει, γι' αυτό το λέω. Κάνανε συνέδριο, στο οποίο επιβεβαίωσαν mm -hmm. μια στρατηγική του αυτονομία του. Συνεπώ έπινε... είναι αυτόνομοι Μάλιστα. και με Α, τη στρατηγική του. Ναι. Αυτό που είπατε είναι, είναι σωστό. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένο ο κόσμο να το ξέρει. Δεν το ξέρει, δεν σα προβληματίζει. Απολύτω, γι' αυτό το λέω. Ε, δεν σα προβληματίζει ότι αποστρέφεται. Ο, <deepest> ο, την πολιτική, γενικά, ναι, ναι, θα σα πω ποιον το ενδιαφέρει. Όχι, όχι. Ναι. ειδικά την, την πολιτική. Και ειδικά, και δηλαδή. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ναι. που κυριαρχεί πολλέ φορέ. Όχι στην Ελλάδα μόνο, θέλω να είμαι ειλικρινή. Σε όλο τον κόσμο. Κυριαρχούν οι ε, 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 αντιπολιτική και τα απολύτικα χαρακτηριστικά πολλέ φορέ κυριαρχούν. Μάλιστα. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι σε αυτό οφείλουμε. Όσοι είμαστε βαθύτατα συνειδητοποιημένοι για τα κοινωνικά προβλήματα, γιατί πρέπει να είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσει στα προβλήματα τη κοινωνία και μόνο από την πολιτική μπορεί να δοθεί αυτή η λύση, όχι από την αντιπολιτική, όχι από απολύτικα χαρακτηριστικά, λοιπόν. όχι από διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, οφείλουμε να δώσουμε τι λύσει τη προοδευτικέ στην κοινωνία. Γιατί αλλιώ ξέρετε ποιο εκμεταλλεύεται. Ναι. Όχι γενικά οι αντιπολιτικοί, κάποιοι mm -hmm. ακροδεξιοί, mm -hmm. κάποιοι οι οποίοι ε, έρχονται και παρέρχονται. Αντίθετα, εγώ μα. Είστε καλά και δεν θέω